που λέει ο κύριος Κουτσούκος μπροστά στη συντριβή, παρουσιάζοντας αυτά τα μέτρα που είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσει το κλίμα εναντίον μας. Θα ήθελα να αρχίσω όμως με 1-2 λεπτά για τα καλά νέα της ημέρας. Σας έχω συνηθίσει από τη στιγμή που βγήκαμε από το μνημόνιο, κάθε φορά που μιλάω, να σας λέω τα νέα καλά νέα. Δεν σας λέω τι έχουν γίνει στις εξαγωγές, δεν έχουμε νέα στοιχεία. Δεν σας λέω τι έχουν γίνει στις επενδύσεις, δεν έχουμε νέα στοιχεία. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα από την τελευταία φορά που μίλησα για οικονομικά ζητήματα και όχι στην πρόταση μορφής που είχαμε την Παρασκευή. Λοιπόν, από τα νέα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2015 ως το 2017, η φτώχεια έπεσε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η υλική αποστέρηση έπεσε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό των ατόμων με ανάγκες για γιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν έπεσε 2 μονάδες. Η ανισότητα στην κατανομή εισοδήματος το 2017, το λεγόμενος δείκτης Gini, έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης, στο χαμηλότερο σημείο. Συγγνώμη κύριε συνάδελφοι, μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν αυτά για την κοινωνία, αλλά μπορεί να έχω την προσοχή σας, γιατί δεν μπορώ να ακούσω. Όχι, από πίσω σας είναι, από πίσω δεν είναι σας. Ελάτε κύριε συνάδελφοι, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει τον Υπουργό, μπορεί να κάνει την κουβέντα του εκτός. Η ανισότητα στην κατανομή εισοδήματος το 2017, ο λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο πριν κρίσης, στο χαμηλότερο σημείο από το 2010. Η σχολική διαρροή το 2017 έπεσε στο 4,7%, το 2014 ήταν 9%. Οι γιατροί ανά χίλιους κατοίκους στα υψηλότερα επίπεδα από το 2006. Πάω στην πραγματική οικονομία που έχετε τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα έκλεισε στα 56,6 μονάδες τον Απρίλιο. Σας θυμίζω ότι είναι πάνω από το 50, σημαίνει ότι προπτικά έχουμε μεγαλύτερη μεταποίηση, μεγαλύτερη ποσότητα σε αυτό τον κλάδο. Η εντονότερη βελτίωση που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2000. Ο δείκτης PMI για το τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα παρέμεινε σε θετικά επίπεδα άνω από 50 μονάδες για το 23ο μήνα στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση. Και τέλος, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς ο πανικός δημιουργείται από αυτά τα νέα. Πάμε λοιπόν στις βασικές τροπολογίες. Χοντρικά τις ξέρετε γιατί τις έχετε διαβάσει στις εφημερίδες. Άρχισα με αυτό για να δείτε ότι είναι τοποθετούνται αυτές οι τροπολογίες σε ένα γενικό πλαίσιο ανάκαμψης της οικονομίας. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο. Ένα πλαίσιο ανάκαμψης σε όλους τους τομείς. Πάμε στο συντελεστή ΦΠΑ, όπου επανέρχεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% σε βασικά είδη διατροφής, από το κανονικό συντελεστή 24%. Όπως ενδεικτικά είδη ζυμαρικών, για μας που είμαστε μακαρονάδες ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, είδη ψαρικών και λαχανικών, κυρίως τα παρασκευάσματα σε κονσέρβες, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, για αυτούς που τους αρέσουν τη υγιεινή τροφή, cornflakes, μπάρες δημητριακών κτλ. Εντάσσεται στην... Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγοι αυτό, δεν ξέρω άμα είναι περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΚΙΝΑΛ. Εντάσσεται στο
υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από το μειωμένο συντελεστή 13% που ίσχυε μέχρι σήμερα η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας και η παράδοση φυσικού αερίου, επανέρχεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην εστίαση για τα εστιατόρια, ψητοπολία, ζαχαροπλαστεία, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών, χυμών και ροφημάτων. Με τις προτινόμενες διατάξεις αναμένεται η τόνωση της αγοράς, η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο τουριστικό τομέα και η ενίσχυση του εισοδήματος των καταναλωτών. Κοιτάξτε, μετά από τον Αύγουστο του 2019, θέλω να βρείτε, να ψάξετε έναν τομέα, το 18 ευχαριστώ, το Αύγουστο του 2018, να βρείτε έναν τομέα που κάποιος Έλληνας, κάποια Ελληνίδα, κάποιος Έλληνας δεν έχει βοηθηθεί. Βοηθηθεί. Θέλετε να μιλήσουμε για τα νέα ζευγάρια που τώρα μπορούν να πάρουν επιδότηση στέγασης. Θέλετε να μιλήσουμε για τα παιδιά και όλα τα έργα που έχει κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Θέλετε να μιλήσουμε για την ανεργία. Θέλετε που είναι περισσότερα άτομα στην απασχόληση. Θέλετε να μιλήσουμε για την ενεργειακή φτώχεια και τους ανθρώπους τώρα που βοηθάμε σε αυτό. Θέλετε να μιλήσουμε για τους μικρομαγαζάτορες. Βλέπετε ότι επειδή, αντιθέτως με αυτό που είπατε, βγήκαμε από την κρίση, από το μνημόνιο, αντιμετωπίζουμε τα βασικά προβλήματα της κρίσης με το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά, με τις 120 δόσεις και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, αλλά και σε χρέη προς την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν, και συγχρόνως στείνουμε ένα πλαίσιο μέτρων μέσα στις δυνατότητές μας, όσο μπορούμε, μέσα στο υπολογισμένο ποσό εκ των προτέρων, κύριε Κουτσούκο, και όχι στο τέλος, γιατί παλιότερα μας κατηγοράγατε ότι τα κάνουμε στο τέλος και κάνουμε υπερπλεονάσματα, για να μπορούμε να ελαφρύνουμε και το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή, η ερώτηση που μας κάνανε στην αρχή, μόλις βγήκαμε από το μνημόνιο, πότε θα το δει ο Έλληνας και η Ελληνίδα στην τσέπη του, με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτές τις τροπολογίες, και δεν έχω μιλήσει καθόλου και για τις συντάξεις που θα μιλήσουμε σε λίγο, θα μιλήσετε σε λίγο, καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα και όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να το δούνε στην τσέπη τους. Πάω και κλείνοντας, μετά από αυτή για τις βασικές τροπολογίες που έχουμε να συζητήσει, να πω και κάποιες άλλες τροπολογίες που θα υπάρχουν, έχουν κατατεθεί, δεν ξέρω αν έχουν μοιραστεί. Η μία τροπολογία είναι για το προληπτικό έλεγχο, όπου εκεί έχουμε εδώ και 2 χρόνια νομοθετήσει για να σταματήσει αυτός ο προληπτικός έλεγχος. Σταμάτησε στα Υπουργεία, είχαμε κάποια προβλήματα εφαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα νοσοκομεία. Έχουμε διαφορετικές ταχύτητες που μπορούν να αφομοιώσουν το καινούριο πλαίσιο, και άρα αυτή η τροπολογία δίνει μια δυνατότητα ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση να μπορέσουν να έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις με μαθήματα για να μπορούν να αντικαταστήσουν το προληπτικό έλεγχο, που είμαι σίγουρος συμφωνείτε κι εσείς. Είναι κάτι που γραφειοκρατικό, κάτι που καθυστερεί τις διαδικασίες. Υπάρχει μία διάταξη για το Γουλουκού, για τις συντάξεις. Εδώ, για τις κύριες συντάξεις, θα μπορεί να μιλήσει η κυρία Χτσιόγλου, που δεν είναι το δημοσίου τομέα, αλλά αυτή η διάταξη είναι για τις συντάξεις που είναι του δημοσίου, που όντως υπάρχει η καθυστέρηση, και αυτή η διάταξη, αυτό που κάνει, είναι φτιάνει ομάδες εργασίας και από το Γουλουκού και από το ΕΦΚΑ, για να μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία των συντάξεων του δημοσίου. Και τέλος, έχουμε μια πολύ διαδικαστική τροπολογία,
για την παράταση προθεσμίας για το καθορισμό των αποδοχών προσωπικού ειδικών κατηγοριών. Είναι διαδικαστικό, παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία έκδοσης αποφάσεων για τον καθορισμό αποδοχών ειδικών κατηγοριών αντί για ένα 1η Ιουνίου του 19. Αφορά για παράδειγμα πρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων αρχών, όργανα διοίκησης κτλ. Κλείνοντας, κύριοι και κύριες συνάδελφοι, νομίζω είναι τεχνικός λόγος, δεν προλαβαίνουμε κάποια προθεσμία, δεν είναι σε αυτό, είναι μια επέκταση προθεσμών. Κλείνοντας την ομιλία μου και την παρουσίαση των τροπολογιών, δεν πρέπει, νομίζω, να επαναλαμβάνουμε ό,τι είπαμε από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι έχει διαψευτεί όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω βάλατε πάρα πολύ μεγάλο βάρος ότι κάποια στιγμή θα πέσουμε, άρα βάλατε πολύ μεγάλο βάρος ότι θα κλείσουμε είτε τις αξιολογήσεις, είτε για τις πρέσπες, είτε για κάποιο άλλο θέμα ότι θα πέσαμε. Δεν σας βγήκε αυτό. Νομίζω δημιουργείται μπούμεραν και νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να είχατε αποφασίσει ότι δεν θα πέσουμε με αυτόν τον τρόπο και ο λόγος που δεν θα πέσουμε για αυτό το λόγο είναι ότι υπήρχε ένα σχέδιο πώς θα βγούμε από την κρίση και από το μνημόνιο και πώς θα διαχειριστούμε τις καλύτερες μέρες. Εμείς δεν λέμε ότι όλα είναι ρόδινα, δεν λέμε ότι ο ελληνικός λαός, πολλά κομμάτια του ελληνικού λαού ακόμα υποφέρει, ότι είναι σε δύσκολη θέση, πώς θα ήταν αλλιώς εξάλλου αν έχεις χάσει το 1/4 του ΑΕΠ, αλλά λέμε ότι με αυτές τις τροπολογίες και την τροπολογία που θα ακούσετε σε 2 λεπτά, εντάσσονται σε ένα σχέδιο που έχει και το δημοσιονομικό και το κοινωνικό και το αναπτυξιακό. Και με αυτό θα πάμε σε ευρωεκλογές και με αυτό θα κερδίσουμε και τις εθνικές εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Αχτσιόγλου, έχει ζητήσει το λόγο. Πόσο χρόνο χρειάζεστε? Ούτε 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Η τροπολογία που καταθέτουμε σήμερα που αφορά τη χορήγηση της νέας 13ης σύνταξης θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία. Είναι μια θέσπιση μιας νέας 13ης σύνταξης με ειδική αρχιτεκτονική, την οποία θα περιγράψω εκ νέου. Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία ενισχύει ευλόγως έτσι, σταθερά και σε μόνιμη βάση, αυτό θέλω κυρίως να τονίσω, ότι είναι σε μόνιμη βάση τα εισοδήματα των συνταξιούχων από τώρα και για όλη τους τη ζωή. Είναι μια τροπολογία με την οποία ουσιαστικά στηρίζουμε έμπρακτα αυτούς που σήκωσαν και το μεγαλύτερο βάρος των πολιτικών της λιτότητας. Τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που σήκωσαν και το μεγαλύτερο βάρος των πολιτικών της λιτότητας και υπέστησαν τεράστιες μειώσεις στο εισόδημά τους σωρευτικά, ιδίως στην περίοδο 2010 με 2014. Η δομή αυτής της νέας 13ης σύνταξης είναι γνωστή, την έχουμε περιγράψει ήδη από την περασμένη Τρίτη στο Ζάπιο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Για τους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη μέχρι 500 ευρώ θα είναι το 100% της σύνταξης, από 500 μέχρι 600 ευρώ θα είναι το 70% της σύνταξης, από 600 μέχρι 1000 ευρώ θα είναι το 50% της σύνταξης και από 1000 ευρώ και πάνω θα είναι το 30% της σύνταξης. Μιλάμε για 13η σύνταξη, τη νέα 13η σύνταξη. Αυτές οι αυξήσεις που περιέγραψα θα εφαρμόζονται στο ποσό της κύριας μεικτής σύνταξης. Της κύριας σύνταξης. Άρα αφήνουμε στην άκρη την επικουρική σύνταξη που λαμβάνει ο ασφαλισμένος, ο συνταξιούχος. Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων λαμβάνουν και μια επικουρική σύνταξη. Αυτή την αφήνουμε στην άκρη και υπολογίζουμε τις αυξήσεις που σας περιέγραψα στη βάση του ποσού της κύριας σύνταξης. Αν λαμβάνει περισσότερες κύριες συντάξεις, τότε αθροίζουμε τις κύριες συντάξεις και υπολογίζουμε επ' αυτού του νέου ποσού το ποσοστό της προσάυξησης της 13ης σύνταξης. Το θέμα με τη διευκρίνηση που κάνω σε σχέση με τις επικουρικές έχει αξία, γιατί με τον τρόπο που σας περιέγραψα είναι μεγαλύτερη ενίσχυση στο εισόδημα των συνταξιούχων. Έτσι, αν ένας συνταξιούχος έχει φέρει πίν 500 ευρώ κύρια σύνταξη και 170 επικουρική, θα λάβει 500 ευρώ 13ης σύνταξη. Δεν θα προσμετρήσουμε την επικουρική, δηλαδή, για να του ανεβάσουμε κλιμάκιο και να πάρει χαμηλότερο ποσοστό.
Ο κύριος Τσακαλώτος είπε πριν ότι τα μέτρα αυτά με τις τροπολογίες που παρουσιάζουμε σήμερα πρέπει κανείς να τα δει στο συνολικό πλαίσιο που εισάγονται, δηλαδή στο πλαίσιο της ανάταξης της οικονομίας και της ανάταξης και των δημοσίων οικονομικών. Και πρέπει κανείς να τα προσεγγίσει συνολικά, δηλαδή να δει πώς κάθε ένα εξ αυτών των μέτρων ουσιαστικά ενισχύει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ομάδα. Και ισχύει πρωτίστως αυτό και για τις συντάξεις. Στις συντάξεις όμως ιδίως θα ήθελα αυτό κανείς να το δει και στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που κάνουμε για την ανάταξη του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Όταν ξεκινήσαμε το 2015 την προσπάθειά μας, παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα στα όρια της κατάρρευσης, με ένα τεράστιο έλλειμμα μετά από 12 διαδοχικές περικοπές οριζόντιες των συντάξεων, πολλές εκ των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές και δημιουργούν τις αναστατώσεις με τη διεκδίκηση αναδρομικών των συνταξιούχων. Με πολλές 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας και ένα πολύ μεγάλο χρέος των ασφαλισμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση, η οποία έθεσε σαφείς, ξεκάθαρους, δίκαιους, διαφανείς κανόνες υπολογισμού των εισφορών και των συντάξεων. Επομένως, θέσαμε το σύστημα σε νέα βάση, σε μια νέα στέρεη βάση, στη βάση αυτή που προκύπτει ότι θα είναι και βιώσιμο για τις επόμενες δεκαετίες. Μετατρέψαμε το έλλειμμα που παραλάβαμε σε πλεώνασμα. Μπορέσαμε να κάνουμε αλλαγές στη βάση υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, έτσι ώστε να ελευθερώνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προχωρούμε το νομοσχέδιο με τις 120 δόσεις, ελπίζω αύριο θα ψηφιστεί. Άρα ουσιαστικά οι ασφαλισμένοι ελαφρύνονται και από τα βάρη του παρελθόντος και ολοκληρώνουμε ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ανάταξης και του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με την θεσμοθέτηση αυτής της νέας 13ης σύνταξης, η οποία θα έρχεται σε μόνιμη βάση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά λοιπόν ένα πολύ μεγάλο βήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια για να έχουμε ένα υγιές ασφαλιστικό και επιτέλους από εδώ και στο εξής να μιλάμε μόνο για παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων και ελάφρυνση των ασφαλισμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία